Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι η πρόθεση της περιφέρειας να κάνει έναν περιφερειακό δρόμο στο Χαλκιός, μια παράκαμψη όπως την ονομάζει, για τους λόγους για τους οποίους εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό το έργο. Είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να μάθει όλη η Χίος, αλλά και όλο το Βόρειο Αιγαίο, το τι ταλαιπωρία και πόλεμο δέχεται το Χαλκιός από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και πραγματικά όλο αυτό μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση, γιατί αυτό να το περνάει το Χαλκιός, ένα χωριό που τα τελευταία 6 χρόνια 7 έχει περάσει πάρα πολλά. Τα τελευταία 2,5 χρόνια η τοπική μας κοινωνία έχει μπει σε έναν αγώνα να αντικρούσει το σχεδιασμό της περιφέρειας όσον αφορά αυτό το περιφερειακό δρόμο, την παράκαμψη. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Πώς είναι δυνατόν να δεχτούμε να γίνει ένας δρόμος ο οποίος σχεδιάστηκε πριν από 20 ολόκληρα χρόνια? Άλλο το Χαλκιός προ 20 ετίας και άλλο το Χαλκιός του σήμερα. Πώς είναι δυνατόν να δεχτούμε ένα δρόμο που ενώ τον χαρακτηρίζουν ως παράκαμψη του Χαλκιούς, περνάει μέσα από αυλές σπιτιών? Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης είπε ότι δεν είναι και παράκαμψη, είναι μισοπαράκαμψη, ασαφείς λόγια από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Πώς είναι δυνατόν να δεχτούμε ένα δρόμο ο οποίος απαλωτριώνει ακόμα και άδειες οικοδομής σπιτιών? Περνά από οικόπεδο, ο άνθρωπος έχει βγάλει άδεια να χτίσει το σπίτι του. Σε ποιο κράτος? Σε αυτό το κράτος το ίδιο. Και το ίδιο κράτος δηλαδή, η διαπεριφέρεια, αυτή τη στιγμή του το παίρνει. Τελείως αντιφατικό. Πώς είναι δυνατόν να δεχτούμε ένα δρόμο ο οποίος καταστρέφει 32.000 τετραγωνικά μέτρα καλλιεργήσιμης γης? Δεν μιλάμε για τη Θεσσαλία, το Θεσσαλικό κάμπο ή τη Μακεδονία, μιλάμε για τη Χίο. 32.000 τετραγωνικά μέτρα καλλιεργήσιμη γης, όχι πέτρα, όχι βουνό, καλλιεργήσιμη γης, είναι πολύ βασική για τους Χαλκούσους. Τους Χαλκούσους που ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, που είναι πάρα πολλοί και που τα προϊόντα τους κατεβαίνουν κάθε πρωί στην αγορά της Χίου. Αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και εκατοντάδες στρέμματα τα οποία δεν τα καλλιεργούμε λόγω της υπάρξης της ΒΙΑΚ, τι θα μείνει να καλλιεργούμε στο τέλος? Γιατί αυτή η αιμονή της περιφέρειας για αυτό το έργο? Και το δυνατό αυτό το που είναι πραγματικά απαράδεκτο είναι πώς είναι δυνατόν να δεχτούμε να γίνει ένας δρόμος ο οποίος θα περνάει μπροστά από το σχολικό κέντρο το καμποχώρο. 100 και πλέον παιδιά πάνε κάθε πρωί εκεί του Δημοτικού. Και η περιφέρεια θέλει να κάνει έναν δρόμο ταχεία κυκλοφορίας μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο. Και όλα αυτά βέβαια, τη στιγμή και εσείς τώρα όπως ήρθατε στο Χαλκιός, ήρθατε από την περιοχή του Γρου, είδατε σε τι κατάσταση είναι ο δρόμος εκεί στην περιοχή του Γρου. Να πούμε ότι προϋπάρχει ένας περιφερειακός δρόμος, ότι προϋπάρχει ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και μένει το Χαλκιός και χαλάει όλη αυτή τη σύνδεση. Να υπάρχει μια δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ο δρόμος στην περιοχή του Γρου είναι παράδεκτος. Και ασχολούνται με το να παρακάψουν τι? Το Χαλκιός. Υπάρχουν δύο τρανταχτάτσι παραδείγματα. Αν δούμε το Ζηφιά, ο Ζηφιάς πριν όταν έγινε η παράκαμψη προδεκαετίας, τι όφελος είχε αυτό το χωριό? Και το άλλο, αν δούμε τα αρμόλια που απέτρεψαν την παράκαμψη των αρμολίων, μπορούμε να δούμε το τι επιχειρήσεις υπάρχουν εντός του χωριού και το τι ζωή υπάρχει εντός του χωριού. Το άλλο που λένε ότι θα πρέπει να ξέρουμε όλοι και να το μάθει αυτό ο Λυχίος, ότι είτε γίνει είτε δεν γίνει ο δρόμος, οι κάτοικοι και του Βερδεράτου και του Δαχνώνα, αυτόν υπάρχον δρόμο θα παίρνουν. Δεν τους εξυπηρέτει. Και όλοι ξέρουμε ότι οι κάτοικοι των νοτιών χώρων δεν περνάνε από εδώ. Ελάχιστοι. Και για κάποιο λόγο θα περάσουν από κάποια δουλειά. Αλλιώς όλοι πάνε από την κεντρική οδός Χίου Μεστών. Εμείς θα κάνουμε μία έκκληση στην περιφέρεια να σταματήσει πια αυτό το πράγμα. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την κοινότητά μας. Έχει βάλει σε έξοδα όλους τους ανθρώπους και τους κατοίκους του χωριού μου. Και τους παρακαλώ, έστω και τώρα, να σταματήσουν αυτόν τον σχεδιασμό, αυτόν τον δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας μιλήσει σήμερα επίσης η δικηγόρος των ιδιοκτητών, η κυρία Πέντα Σοπούλου, και η εκπρόσωπος των ιδιοκτητών, τα πτυχία του Νιαπικάτη, η κυρία Θεοδόρα Μπουζάκη. Εγώ θα μιλήσω για το νομικό κομμάτι. Όταν βγήκε η απόφαση, ήρθαν στο γραφείο μου άνω των 100 ατόμων, προκειμένου να κάνουμε αίτηση ακύρωσης. Επειδή οι διατάξεις του Συμβουλίου Επικρατείας επιβάλλουν ότι κάθε δικόγραφο είναι το πολύ 50 άτομα,
και με δεδομένο το υπερβολικό μεγάλο κόστος που υπάρχει για την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, κρατήσαμε 50 εξ αυτών και έκανα την πρώτη αίτηση ακύρωσης, η οποία δικάστηκε πέρσι 24 Ιανουαρίου, την ημέρα με την τεράστια χιονοθύελλα στην Αθήνα, που αποκλείστηκε το σύμπαν επί 5 μέρες, και περιμένουμε απόφαση. Λίγο πριν την εκδίκαση αυτής της απόφασης, ο πρόεδρος του 6ου τμήματος, ο αρμόδιος για τις απαλωτριώσεις, εξέδωσε προσωρινή διαταγή απαγόρευσης κάθε πράξης της απαλωτρίωσης. Αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη και κατά την κοινή λογική, δεικνύει ότι το Συμβούλιο Επικρατείας κάτι δεν βλέπει καλά εκεί πέρα, κάτι βλέπει παράνομο, κάτι βλέπει υπερβολικό, κάτι θέλει να εξετάσει, και γι' αυτό το λόγο έβγαλε προσωρινή διαταγή, την οποία, εξ όσων γνωρίζω, βγάζει σπανιότατα έως ποτέ στα 100 χρόνια λειτουργίας του. Με την προσωρινή λοιπόν διαταγή αυτή, είπε ότι δεν επιτρέπεται η επέμβαση σε κανένα από τα αγροτεμάχια, οικίες κλπ. Των 50 προσφευγόντων, βέβαια. Παρόλη την έκδοση της απόφασης, συνέχεια έγινε η δίκη κλπ. Εύνης, γύρω στο Πάσχα, μάθαμε ότι η περιφέρεια θέλει να συνεχίσει τη διαδικασία και άρχισε να δίνει δικαστική εντολή στους δικαστικούς επιμελητές για να επιδώσουν αντίγραφο της απόφασης, διότι παρότι εξεδόθηκε 29 Οκτωβρίου του 20, εν τούτης μέχρι φέτος το 22, επισήμως δεν έχει επιδώσει σε κανένα κάτοικο, όπως επιβάλλει ο νόμος, την απόφαση ότι να το σου παίρνουμε τόσα δέντρα, τόσες αυλές, τόσα στρέμματα, τόσα μέτρα από τον αγρό σου. Αυτό το πράγμα λοιπόν εξόργησε τους κατοίκους, εννοείται, και συγκεντρώθησαν λεφτά και ήδη υπευλήθη αρχές καλοκαιριού δεύτερη αίτηση ακύρωσης. Και με δεδομένο ότι τώρα ακούμε ότι πρόκειται να συνεχίσει να επιδίδει χαρτιά στους κατοίκους, εντός λίγων ημερών θα κατατεθεί και τρίτη αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά με ξενίζει το γεγονός η Περιφερειακή Αρχή, βλέποντας τέτοια αντίδραση από τους κατοίκους, να επιμένει να κάνει αυτό το έργο. Δεν μπορεί να μπει μέσα στα χτήματα και όμως προσπαθεί τώρα να επιδώσει, για να προλάβει προφανώς πριν τις εκλογές να πάει και στο δικαστήριο για την προσωρινή τιμή μονάδος. Δείχνει μία, τολμώ να πω, ασέβεια και προς το Συμβούλιο Επικρατείας, προς το Ανώτατο Δικαστήριο του Κράτους, διότι στην πρώτη αίτηση έβγαλε ήδη προσωρινή διαταγή. Αυτές τις μέρες, σε επαφή τουλάχιστον που έχω με την κυρία εισηγήτρια, είπε ότι θα εξετάσει το θέμα να εκδώσει πάλι προσωρινή διαταγή για τη δεύτερη αίτηση ακύρωσης που κατέθεσα. Θα ακολουθήσει και τρίτη αίτηση. Δηλαδή, οι άνθρωποι τρέχουν, μαζεύουν τα μεγάλα ποσά τα οποία απαιτούνται, μόνο και μόνο πολλές φορές, δηλαδή υπέρογκα σε σχέση με την αξία του κομματιού γης που θα τους πάρει, μόνο και μόνο διότι δεν θέλουν αυτό το έργο. Πάω λίγο στο έργο. Το έργο αυτό είναι ένα έργο, όχι μόνο, είναι πάρα πολύ βλαβερό, με την έννοια ότι κλείνει ρέματα χυμάρους, καταστρέφει γεφύρια, καταστρέφει αρχαιότατες δρύς γύρω-γύρω αρχαία δέντρα που υπάρχουν σε αυτά τα ειδηλιακά τοπία, καταστρέφει τουλάχιστον 32 στρέμματα κάμπου, όπως είπε και ο πρόεδρος, είναι κάμπος, δεν είναι ούτε βουναλάκια, ούτε πετράκια, ούτε χέρσα, είναι όλα κατάφυτα από ελαιόδεντρα, από ποροφόρα, από σπαρτά, είναι όλα γεμάτα. Είναι ο κάμπος, ο σιτοβολώνας τρόπον την άνθρωπος να το πω, του Χαλκιούς. Και τον καταστρέφει. Γιατί τον καταστρέφει λοιπόν αυτή η απαλωτρίωση? Α, εκτός από τα γεωργικά βέβαια, παίρνει πάρα πολλές αυλές, πηγάδια, διακοσμητικά, εισόδους, σκάλες, πανάκριβες περιφράξεις, χειροποίητες, σιδερένιες, πόρτες κλπ. Από πλήστα καινούρια σπίτια, καινούρια, και παίρνει και το μεγαλύτερο μέρος της αυλής του σχολικού κέντρου. Αν είναι δυνατόν δρόμος ταχείας κυκλοφορίας να περνάει έξω από τα σκαλιά του καινούριου, επαναλαμβάνω, σχολικού κέντρου. Γιατί λέω καινούριο? Διότι αυτό το έργο στηρίχθηκε πάνω σε μία απόφαση που είχε πάρει η τότε νομαρχία το 2001-2002 και έγινε μία μελέτη το 2003. Τότε λοιπόν που έγινε η μελέτη ήταν έδρα του Δήμου Καμποχώρο. Και η περιβαλλοντική μελέτη λέει μέσα ότι επειδή είναι έδρα του Δήμου Καμποχώρων, το Χαλκίον λέει μάλιστα, δεν λέει Χαλκιός, το λέει στην καθαρέβουσαν, γι' αυτό έχει πλήστες όσες δημοτικές υπηρεσίες και γίνεται κατά το λαϊκιστή ο χαμός από αυτοκίνητα και πρέπει κάτι να γίνει να διοικητευτεί έξω από το χωριό αυτή η κίνηση. Αυτό ήταν το σκεπτικό του 2003, το οποίο δημοσιεύτηκε το 2005 της περιβαλλοντικής μελέτης.
Έρχεται λοιπόν το 2020, μετά από 20 σχεδόν χρόνια, και παίρνει μια απόφαση με βάση εκείνη τη μελέτη. Εκείνη τη μελέτη. Λέει μέσα ότι είναι ακόμα Δήμος Καμποχώρων, ότι είναι το Χαλκίον, και γι' αυτό η εισηγήτρια στην πρώτη δίκη που κάναμε τώρα 24 Ιανουαρίου στην πρώτη αίτηση, γράφει μέσα ότι μια χαρά είναι να γίνει ο δρόμος, διότι εκεί είναι το Χαλκίον που είναι η έδρα του Δήμου Καμποχώρων. Μεταφέρω και τις ανησυχίες εδώ και τις σκέψεις του τοπικού συμβουλίου, ότι μοιάζει σαν αυτός ο δρόμος η παράκαμψη να έγινε ειδικά για τη Βιάρη. Διότι η κατάληξή της ξεκινάει από τη αυλή του σχολείου, την οποία τρώει στο μεγαλύτερο μέρος, περνάει μέσα από όλα αυτά τα χωράφια και φτάνει στην πόρτα της Βιάλ. Έχουμε λοιπόν μια υπόνοια, αν όχι βεβαιότητα, ότι τότε το σκεπτικό ήταν να εξυπηρετεί η Βιάλ όλα τα φορτηγά, τα ταξί, το οτιδήποτε χρειάζεται, για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση και σύνδεση από τη Βιάλ προς τη χώρα και ανάποδα. Τότε βέβαια το 20 τη Βιάλ είχε 8.000 ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή έχει 100-200 προσέχει. Και ο Σονού, που από ό,τι πληροφορούμε, θα αδειάσει και θα καταργηθεί. Εκτός λοιπόν από την εξυπηρέτηση της Βιάλ, ο δρόμος αυτός δεν έχει κανένα άλλο σκοπό. Προσπαθούν λοιπόν, εντός εισαγωγικών θα μου επιτραπεί η έκφραση, πασαλίβοντας, συμπληρώνουν την απόφαση. Την δημοσίευμα της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Στη συνέχεια επικαλούνται περιβαλλοντική μελέτη δίθεν του 20, αλλά είναι του 5. Η τοπική κοινωνία έγιναν κάποιες απόπειρες για απευθείας πώληση. Ουδής εδέχθη από όλο το Χαλκιός. Έγινε λαϊκή συνέλευση με 350 υπογραφές που λένε ότι εμείς δεν τον θέλουμε αυτόν τον δρόμο. Δεν μας εξυπηρετεί. Θα είναι η καταστροφή του Χαλκιούς. Και όμως εκείνοι προχωρούν. Προχωρούν χωρίς καμία βάση, χωρίς καμία αναγκαιότητα, ενάντια στο Σύνταγμα καταφανώς. Διότι θα έπρεπε να σκεφτούν, εκτός από διάφορους κανόνες, μεταξύ των οποίων κορυφαίος ο κανόνας της αναλογιτικότητας, όταν κάνεις κάτι ως διοίκηση, πρέπει να ζυγίζεις τα μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα. Εκείνοι λοιπόν, παρότι είδαν ότι είναι μόνο μειονεκτήματα, εν τούτης η Περιφερειακή Αρχή επιμένει να θέλει να συνεχίσει να κάνει τον δρόμο. Θέλω να σας προσθέσω και κάτι άλλο, ότι όταν κατετέθη τον Γενάρη του 2021 η πρώτη αίτηση ακύρωσης, μεταλείπεις μας πληροφορηθήκαμε ότι η Περιφέρεια προσέφηγε στο Υπουργικό Συμβούλιο για να χαρακτηριστεί το έργο υψίστης εθνικής σημασίας. Η παράκαμψη αυτή τα 2 χιλιόμετρα, αυτό το δρομάκι, το οποίο σας εξήγησα τους λόγους, τους οποίους δεν πρέπει να γίνει, εάν λέει γίνει, θα επανεκκινήσει την αληθή οικονομία της χώρας. Έφτασε σε τέτοιο σημείο η Περιφερειακή Αρχή, οπωσδήποτε εμένοντας πεισματικά να γίνει το έργο. Βεβαίως ο πρόεδρος του εκδοτήματος απήντησε το Δεκέμβριο του 2021, εκδίδοντας την προσωρινή διαταγή και είπε stop, εάν δεν βγουν οι αποφάσεις δεν κουνιέσαι καθόλου, δεν κάνεις τίποτα. Έγινε η δεύτερη απόφαση, η δεύτερη αίτηση, και άρχισε τώρα να μοιράζει χαρτιά στους κατοίκους. Όταν θα γίνει και η τρίτη αίτηση ακύρωσης, τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει η Περιφερειακή Αρχή? Δηλαδή τέτοια περιφρόνηση στο λαϊκό αίσθημα και στο θέλω του λαού και του Χαλκιούς, ειλικρινώς δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ εκπροσωπώ τους κατοίκους και με τα λύπη μου λένε και όλοι ότι εκτός την γεωργική καλλιέργεια που τους μηδενίζει, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πάρουν τίποτα στην ουσία, χρηματικό ποσό. Γιατί υπάρχουν κάποιοι και λένε, μα θα σας αποζημιώσουν. Δεν θα αποζημιωθούμε. Είναι αυτοζημίωση, θα πάρουν λέει αξίες, τα χωράφια θα γίνουν οικόπεδα. Μα ήδη υπάρχουν δρόμοι και δρόμοι βατοί, δρόμοι που μπορούμε να περάσουν και είναι και άσφαλτοι δρόμοι. Δεν είναι κομματόδρομοι, και δεν πάνε να καταστρέψουν όλη την περιοχή.